Είναι ισόποσες, ισομερείς οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων? Δεν φταίει κάποιος περισσότερο από τον άλλον? Κύριε Κλώστα, δεν είναι θέμα ποσοτικό το ζήτημα των ευθυνών. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω από την αρχή ότι καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε, εμείς τουλάχιστον δεν το κάνουμε, τη λέξη δυστύχημα, γιατί περιλαμβάνει την έννοια της κακής τύχης και κατά τη γνώμη μας δεν είχε να κάνει με τύχη ή ατυχία το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς το έχουμε χαρακτηρίσει προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Νομίζω ένα καινούριο στοιχείο που έχουμε μετά τις προσπάθειες συγκάλυψης που έγιναν, ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα ουσιαστικά του εγκλήματος στα Τέμπη, από την κυβέρνηση που το φόρτωσε στο τραγικό ανθρώπινο λάθος, που προφανώς υπάρχει, αλλά κατά τη γνώμη μας προφανώς δεν είναι το κύριο. Υπήρχαν μια σειρά από πολύ μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, νεολαίστικες κινητοποιήσεις όλο αυτό το διάστημα, που στραμπατσάρισαν αυτό το αρχικό αφήγημα της κυβέρνησης. Και με αυτήν την έννοια έχουν αναγκάσει, γιατί δεν πιάνει πλέον στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, έχουν αναγκάσει να βρουν διαφορετικές μορφές επικοινωνιακής διαχείρισης, που φτάνει στο φταίμε όλοι, που είπε περίπου σήμερα ο Πρωθυπουργός, που επί της ουσίας είναι ένα πράγμα το οποίο είναι θολό, γιατί ταυτόχρονα με το φταίμε όλοι το γενικό, μίλησε για παθογένειες γενικές του συστήματος και του κράτους, για συντεχνίες φορτώνοντας το πάλι στους εργαζόμενους. Λέω, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένα καινούριο αφήγημα, να το πω έτσι, προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση. Ακριβώς μια άλλη προσπάθεια συγκάλυψης, στην οποία βοηθάει και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, γιατί από την πρώτη μέρα έχει επικεντρώσει, να το πω έτσι, την κριτική σε πολύ συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα. Κατά βάση τα πρώτα ερωτήματα τις πρώτες μέρες αφορούσαν τον Σταθμάρχη, αν είναι ρουσφέτη, ποιανού ρουσφέτη είναι, που προφανώς και αυτά αξίζει τον κόπο να διερευνηθούν και να αποκαλυφθούν. Αλλά όλη αυτή η βολική μεταξύ τους, ο βολικός μεταξύ τους καυγάς, κρύβει κατά τη γνώμη μας το κύριο και αποπροσανατολίζει. Ποιο είναι κατά τη γνώμη μας το κύριο? Το ότι το συγκεκριμένο έγκλημα έχει ιστορία. Αν μπορούμε να την προσδιορίσουμε χρονικά, ξεκινάει από το κομμάτιασμα του ΟΣΕ το 2009 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ακολούθησε η ιδιωτικοποίηση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, λέω, τους μεγάλους σταθμούς. Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν μια σειρά από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απελευθέρωση των μεταφορών. Οδηγίες, τις οποίες έχουν στηρίξει και ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2017 έχουμε την πώληση για 45 εκατομμύρια ευρώ της Τρένοσε, με επιδότηση πάγια που καθόρισε η σύμβαση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο, μια σύμβαση για τα 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο που τα συνέχισε η Νέα Δημοκρατία για άλλα 10 χρόνια στο μέλλον. Και ήρθε βέβαια και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παράτηνε αυτή τη σύμβαση και προχώρησε μια διαδικασία και είχε και 4 χρόνια όπου όλοι λέγανε, συνδικαλιστές και οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ και στη Βουλή συγκεκριμένες προειδοποιήσεις. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσότης, στις αρχές του Γενάρη είχε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, τη δώσαμε και στη δημοσιότητα, που προειδοποιεί για τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα λοιπόν, επειδή δεν είναι ποσοτικό, ξαναλέω, το ζήτημα, είναι μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία είναι υπεύθυνη. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, και γι' αυτό καλούμε σε συνέχιση και σε κλιμάκωση των κινητοποίησεων. Να συνεχιστεί δηλαδή αυτό το μεγάλο ποτάμι των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και ακόμα περισσότερο της νεολαίας, που χτες διαδήλωσε σε όλες τις πόλεις, να συνεχιστεί με αίτημα να μην συγκαλυφθεί το παραμικρό, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, σε όλους που έχουν ονοματεπώνυμο και είναι κόμματα και κυβερνήσεις που κυβέρνησαν όλο αυτό το διάστημα, και να απαντηθούν τα γιατί. Γιατί είναι και ο μόνος τρόπος, αν θέλετε, να απαντηθούν τα γιατί, για να φτάσουμε στο πώς δεν θα ξαναγίνει. Γιατί αλλιώς, όσο συνεχίζει, και κλείνω με αυτή τη φράση σας, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυτή η πολιτική που υποτάσσει τα πάντα, άρα και το κόστος της ασφάλειας, στο κέρδος των εταιριών, θα έχουμε από καιρό σε καιρό διαρκώς τέτοια τραγικά περιστατικά όπως είχαμε και στο παρελθόν. Είναι μια διαδικασία όλη αυτή από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα και μετά, που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κίνημα τέτοιο που να ευνοήσει τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα εσείς να το τροφοδοτείτε? Κοιτάξτε, είναι να κάνω ένα σχόλιο καταρχάς σε σχέση με την φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Καραγκούνης σε σχέση με τα άκρα. Δεν ξέρω ποια εννοεί άκρα ο κ. Καραγκούνης. Τα άκρα, κατά τη γνώμη μας, στην ελληνική κοινωνία είναι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι έχουν την πραγματική εξουσία και έχουν τον πλούτο από τη δουλειά των πολλών. Και είναι και πολλοί, η λαϊκή πλειοψηφία από την άλλη, που δουλεύει και παράλληλα. Θέλετε, κύριε Καραγκούνη, να διευκρινίσετε ποια είναι τα άκρα? Εγώ το λέω ρητορικά. Λέω για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το είπατε. Αν υπονοεί ο κ. Καραγκούνης, για να τη συνεχίσω την τοποθέτησή μου, ακροδεξιές φασιστικές ομάδες, αυτές δεν είναι αντισυστημικές, δεν είναι αντιπολιτικές. Ίσα-ίσα είναι αυτές οι οποίες είναι το μακρύ χέρι όποτε χρειάζεται το σύστημα, του συστήματος για να περνάει την πολιτική του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, επιτρέψτε μου να πω.
Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, και σε αυτό εγώ είδα μια ταύτιση και μεταξύ των εκπροσώπων και των δύο κομμάτων, να υπάρχει ένας φόβος, μια μηχανία μπροστά στο ριζοσπαστισμό ενός τμήματος σημαντικού. Ούτε η διάθεση για να χαμηλώσουμε τους τόνους. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει χαμηλώνουμε τους τόνους. Κατά τη γνώμη μας, συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά μην βάζετε λόγια που δεν είπα, επειδή θέλετε να μας ταυτίσετε και σας βολεύει. Δεν είναι θέμα. Το ένα είναι ότι είπα ευαισθητοποιείται η κοινωνία και είναι καλό. Και το δεύτερο, τους τόνους, είπα στην κουβέντα τη πολιτική θα πάνε. Λέω λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μας δεν είναι η ώρα της σιωπής, ούτε η ώρα τον, πώς το λένε, να τα βρούμε σε γραφεία, ούτε να αφήσουμε μόνο την ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή τις επιτροπές που συστήνει η κυβέρνηση να διερευνήσουν, γιατί και στο παρελθόν έχουμε πικρή πείρα από αντίστοιχες τραγωδίες και αν τελικά καταλογίστηκαν οι ευθύνες και σε ποιους καταλογίστηκαν. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία και κατά τη γνώμη μας είναι πολύ θετικό το ότι παρεμβαίνει ο λαϊκός παράγοντας με τις κινητοποιήσεις του. Είναι πάρα πολύ θετικό. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκλογές, να το πω έτσι αυτό το πράγμα. Που προφανώς και εκεί πρέπει να τιμωρηθούν αυτά τα κόμματα τα οποία ευθύνονται για αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση και το συγκεκριμένο έγκλημα και για τους λόγους για τον οποίο το προκάλεσαν. Και κατά τη γνώμη μας, θα είναι συμφέρον για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου να έχει ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν. Το πιο σημαντικό ακόμα, σε αυτή τη φάση που μιλάμε, είναι ακριβώς να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτός ο ριζοσπαστισμός και να φτάσει στο σημείο να αμφισβητεί όχι μόνο τα κόμματα και το σύστημα. Που υπηρετούν αυτά τα κόμματα που υπηρετούν αυτό το σύστημα, να φτάνει ακόμα παραπέρα. Να διεκδικεί δηλαδή οι ζωές μας να μην είναι κόστος, να μην τις αντιλαμβάνονται σαν κόστος, να διεκδικεί για παράδειγμα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα που λέμε ασφαλείς συγκοινωνίες, φτηνές, μαζικές, για να μπορεί να τις χρησιμοποιεί ο λαός, για να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του, για την αναψυχή του, για τη βόλτα του. Με αυτή την έννοια λέω, αυτό το ριζοσπαστισμό όχι απλά δεν το φοβόμαστε όπως άλλοι. Αλλά η λογική μας είναι να συμβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας. Είμασταν από την πρώτη στιγμή στους αγώνες, θα συνεχίσουμε να είμαστε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Και ευχαριστώ και εγώ.